Υποταθούμε στον προϊστάμενο της Υπηρεσίας Εκλογών, Μενέλαο Βασιλείου, σιγά σιγά έτσι να κάνουμε τα ιδιαίτερά μας εν ώψη της Πολυκάλπης της 9ης Ιουνίου. Κύριε Βασιλείου, καλό μεσημέρι. Καλησπέρα. Λοιπόν, ελάτε λίγο, προσπαθείτε κι εσείς έτσι μέσα από την υπηρεσία και την ιστοσελίδα και διάφορα σποτ που μεταδίδονται να μάθουμε πρωτίστως πού ψηφίζουμε, εν συνεχεία τι ψηφίζουμε και πώς. Να τα βάλουμε λοιπόν σε μία σειρά ξανά, γιατί είναι πολύ κατατοπιστική η εφαρμογή που και τι ψηφίζω πλέον. Έτσι, βάζοντας, είπαμε, την ημερομηνία γεννήσεώς μας μαζί με την ταυτότητά μας, ξέρουμε πλέον ότι η Κάτια Σάβα κλπ., που έχω το δικό μου το παράδειγμα να δείξουμε, λέει ότι θα ψηφίσω στο συγκεκριμένο κέντρο στην Χρυσελεούσα, ότι στη βάση το στοιχείο μου εγώ ψηφίζω, δεν είμαι εκτοπισμένη, συνεπώς θα ψηφίσω τα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Μου λέτε, με κατατοπίζετε, αν θέλετε να πάμε στο προηγούμενο παρακαλώ, με κατατοπίζετε στο ότι για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μπορώ να ψηφίσω μέχρι 2 υποψήφιους και είναι στον μπλε ψηφοδέλτιο. Ακολούθως, για πρόεδρο επαρχιακού οργανισμού αυτοδιοίκησης, που ψηφίζουμε όλοι στην επαρχία που κατοικούμε, είναι το μόχθη ψηφοδέλτιο και εκεί είναι προφανές ότι ψηφίζουμε ναι. Και μετά εγώ ψηφίζω Δήμαρχο Στροβόλου και Αντιδήμαρχο και μετά Δημοτικού Συμβούλου, και αυτό είναι σημαντικό. Αν κάποιος πρέπει να αποταθεί στην εφαρμογή, μπορεί να το βλέπει και από κάπου, κύριε Βασιλείου, ότι εγώ στον Στρόβολο θα μπορεί να ψηφίσω μέχρι 8 για Δημοτικού Συμβούλου και μέχρι 2 για μέλη σχολική εφορία. Σωστά. Σωστά, ναι. Να διευκρινίσουμε, αν θέλετε, ότι η σταυρή προτίμηση είναι προαιρετική, δεν είναι υποχρεωτική. Σίγουρα, σίγουρα. Είναι μέσα. Να ψηφίσει μόνο το συνδυασμό. Ναι. Και πάμε ακριβώς στο άλλο παράδειγμα εκτοπισμένου που θα πάει σε ένα εκλογικό κέντρο, προκειμένου εδώ στον Άγιο Μάρονα. Θα ψηφίσω όλα όσα προαναφέραμε. Εδώ αφορά την Λακατάμια και συνεχεία. Εκτοπισμένος από την Πεντάγια θα ψηφίσει για κοινοτάρχη και μέλη κοινοτικού συμβουλίου. Αυτά τώρα οι πληροφορίες είναι μόνο μέσω της εφαρμογής ή μπορεί κάποιος να τα δει και από κάπου αλλού? Όχι. Αυτή είναι η πλήρης πληροφόρηση που παρέχεται μέσω της ιστοσελίδας online. Έχουμε και την τηλεφωνική εξυπηρέτηση που μπορεί κάποιος να πάρει τηλέφωνο αν ακυρώσαν πριν λίγες μέρες τους αριθμούς και να τον ενημερώσουν τηλεφωνικά. Και έχουμε και την υπηρεσία SMS που μπορεί κάποιος να στείλει μήνυμα και να λάβει απάντηση πίσω με SMS, η οποία υπηρεσία όμως υποστηρίζει μόνο το που ψηφίζω. Μάλιστα. Λοιπόν, τώρα και έχουμε και δείγματα, έχουν ανέβει όλα τα δείγματα για όλες τις εκλογές, είτε αυτές είναι για πρόεδρο επαρχιακού οργανισμού αυτοδιοίκησης, είτε των ευρωεκλογών κλπ. Είναι επίσης αυτή την ιστοσελίδα της υπηρεσίας, όπου μπορεί κανείς κιόλας να τυπώσει για να δείξει κιόλας σε κάποιον πώς επιθυμεί να ψηφίσει. Έχουμε δείγματα, έχουμε επιλέξει διάφορα, αν θέλετε, από διάφορες περιοχές. Εδώ βλέπουμε. Τι βλέπουμε, πείτε μου, ενημερώστε με σε αυτά που είχα στείλει, επειδή αυτό ποιο χρώμα είναι. Λοιπόν, έλα Μαρίνο μου. Λοιπόν, εδώ είναι κοινοτάρχες, είναι στο ακάκι. Έτσι πήραμε από διάφορα, το χρώμα είναι καφέ. Τους κοινοτάρχες, γιατί είναι χρωματικά που πάνε, ναι. Κύριε Βασιλείο. Λοιπόν, ναι, να βλέπουμε. Είναι καφέ. Μάλιστα, και έχουμε πάρει. Πήραμε έτσι διάσπαρτα, άρα ο καθένας μπορεί να μπει επίσης στην ιστοσελίδα, να δει στην επαρχία του, να δει για τις ευρωεκλογές, αυτό είναι των ευρωεκλογών, και έτσι να δει και να εξηγήσει ενδεχομένως σε μεγαλύτερους ακριβώς τι ψηφίζουμε, χωρίς βεβαίως είπαμε ότι η ψήφος είναι ιερή και μυστική. Στις οικογένειες, φαντάζομαι, δεν ξέρω τι ισχύει. Αλλά κάπως έτσι έχει η διαδικασία, κύριε Βασιλείου. Εδώ βλέπουμε αντιδήμαρχους. Το μόνο που έμεινε είναι να ανεβούν και τα ψηφοδέλτια, τα δείγματα των ψηφοδελτίων που αφορούν τα μέλη των κοινωνικών συμβουλίων. Τα αναμένουμε να έρθουν από των κυβερνητικών τυπογραφείων και ολοκληρώνονται και με τα κοινοτικά συμβούλια η ανάρτηση όλων των ψηφοδελτίων ουσιαστικά. Ναι. Και σε σχέση με τον τρόπο ψηφορίας, για να είναι έγκυρη η ψήφος μας, κύριε Βασιλείου, είπαμε ότι βλέπουμε εδώ μέχρι πως, ας μείνουμε εδώ, έτσι αυτό είναι για τους είναι υποψήφοι για την Προεδρία του Επαρχιακού Οργανισμού Αυτοδιοίκησης Λευκωσίας. Εδώ μέσα στο κουτάκι, σε ένα από τα δύο, βάζω ή σταυρό ή νη ή χ. Και μετά με συγκεκριμένο στυλό που θα είναι εκεί στο εκλογικό κέντρο.
Ναι, είναι 3 επιτρεπόμενα σύμβολα που μπορούν να χρησιμοποιηθούν και με πένα μπλε ή μαύρου χρώματος. Γι' αυτό είναι σημαντικό να χρησιμοποιούμε την πένα που είναι εντός του εκλογικού θαλάμου, να μην γίνει κάποιο λάθος που θα καταστήσει το ψηφοδέλτιο άγγελο. Ναι. Επίσης, πολύ σημαντικό είναι να επιβεβαιώσουμε ότι τα ψηφοδέλτια που μας δίνονται θα είναι σφραγισμένα με την επίσημη σφραγίδα. Ναι. Οι οδηγίες που έχουν υπαλλήλει φυσικά είναι να είναι όλα σφραγισμένα, αλλά καλό είναι να επιβεβαιώσουμε μήπως έγινε κάποιο λάθος, διότι αν δεν φέρει την επίσημη σφραγίδα, επίσης καθίσταται άγγελο. Είναι κάτι άλλο το οποίο έχετε συχνά ως απορία ή ερώτηση να το επικοινωνήσουμε στον κόσμο, κύριε Βασιλείο? Το σημαντικό είναι ότι επιλέγουμε μόνο ένα συνδυασμό ή ένα μεμονωμένο υποψήφιο. Αν επιλέξουμε περισσότερους συνδυασμούς ή συνδυασμό και μεμονωμένο υποψήφιο, τότε θα είναι άγκυρο το ψηφοδελτίο. Ναι. Και τώρα έχω ένα ερώτημα. Μπορούμε για δημοτικούς συμβούλους από διαφορετικά κόμματα? Όχι. Φαντάζομαι είναι από ένα κόμμα. Όχι. Αυτό ακριβώς είναι ότι πρέπει να επιλέξω από ένα συνδυασμό. Ναι. Μάλιστα. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Βασιλείου. Καλή συνέχεια. Ευχαριστώ. Έτσι είναι η Πατμόνη υπηρεσία.